Η Ελευθερούπολη τα τελευταία χρόνια διαθέτει το δικό της υπερσύγχρονο στάδιο που έχει φιλοξενήσει πολύ σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις στίβου αλλά και ποδοσφαιρικούς αγώνες. Για το στάδιο αλλά για τη συντήρηση αυτού μιλάει στο ένα Channel ο αντιδήμαρχος αθλητισμού του Δήμου Παγκαίου, κ. Χρήστος Ποσμπότης, ο οποίος δηλώνει ότι είναι πολύ μεγάλη φροντίδα που οι υπάλληλοι του Δήμου προσφέρουν ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τους δημότες χειμώνα-καλοκαίρι. Προβλήματα δεν αντιμετωπίζει το γήπεδο και φροντίζουμε να μην αντιμετωπίζει προβλήματα το γήπεδο. Και εγώ και οι εργαζόμενοι και η τεχνική υπηρεσία είμαστε καθημερινά πάνω από το γήπεδο. Να σας πω συγκεκριμένα, αύριο το πρωί θα πετάξω εγώ στην Αθήνα με μια εργαζόμενη της τεχνικής υπηρεσίας, την κυρία την Ζώνιου Τυράνια, για να παρακολουθήσουμε ένα σεμινάριο, διεθνές σεμινάριο που πραγματοποιεί ο ΣΕΓΑΣ στην έδρα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Και αυτό το σεμινάριο έχει ακριβώς να κάνει με τον τρόπο κατασκευής των συγχρόνων γηπέδων στίβου και τη συντήρηση αυτών. Μας ενδιαφέρει πολύ, κάναμε ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, μας ενδιαφέρει η συντήρηση αυτού του γηπέδου. Γι' αυτό και αύριο θα κατεβούμε στην Αθήνα να παρακολουθήσουμε αυτό το σεμινάριο. Το γήπεδο αυτό μας προσέφερε ήδη πολλές χαρές. Σε κάποιες από αυτές μετήχατε και εσείς με τις απευθείας μεταδόσεις που έκανε το κανάλι σας σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Για φέτος και πάλι υποβάλαμε εμείς το αίτημά μας για τη διοργάνωση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά του πανελληνίου πρωταθλήματος. Ελπίζουμε ο ΣΕΓΑΣ να ανταποκριθεί, να μας παραχωρήσει πάλι το γήπεδο. Αυτό γίνεται βέβαια σε συνεργασία με την Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και τον πρόεδρο, τον κύριο Βασίλη Ορδανίδη. Και σχετικά με το ερώτημά σας, εάν ο κόσμος αγκαλιάζει το γήπεδο, σαφέστατα, ενώ αυτό το γήπεδο πριν λίγα χρόνια ήταν ένα γήπεδο αποκομμένο από την τοπική κοινωνία, δηλαδή σε αυτό το γήπεδο κατέβαιναν και προπονιόντουσαν 20-30 άνθρωποι, οι παίχτες της τοπικής ομάδας του Ορφέα. Μετά το Ταρτάν, το γήπεδο αυτό έχει ανοίξει στην κοινωνία. Έχουμε κάθε μέρα εκατοντάδες ανθρώπους, εκτός από αθλητές στίβου πλέον. Έχουμε και απλούς πολίτες που μέχρι τις 10 το βράδυ, με αναμένουσες προβολή σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον, περπατούν, κάνουν την άθλησή τους και οι απλοί πολίτες. Δηλαδή, πάνω από 300 με 400 άτομα κάθε μέρα επισκέπτονται πλέον το γήπεδό μας. Έτσι, έχει ενταχθεί πλήρως στον κοινωνικό ιστό της πόλης και γι' αυτό είμαστε απόλυτα χαρούμενοι, γιατί θέλουμε και τα νέα παιδιά και τους μεγαλύτερους σε ηλικία να αθλούνται, γιατί ο αθλητισμός είναι υγεία. Φέτος ο τομέας αθλητισμού του Δήμου Παγκαίου επέλεξε έναν μοναδικό τρόπο να ευχηθεί χρόνια πολλά και καλές γιορτές με το στολισμό του γηπέδου, με πολλά λαμπάκια και τη φωτογράφηση αυτού με ντρόουν. Στο πνεύμα των ημερών, έτσι και σαν υπεύθυνος και του αθλητικού τομέα του Δήμου Παγκαίου και με πρωτοβουλία των εργαζομένων στο Δημοτικό Στάδιο, είπαμε να το στολίσουμε το γήπεδό μας για να εκπέμψουμε και από εκεί λίγο το χριστουγεννιάτικο πνεύμα με τις ευχές για καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές σε όλους. Βέβαια, ήταν ένας στολισμός που ήταν τελείως προσωρινός και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Απλώσαμε 400 μέτρα λαμπάκια περιματρικά του σταδίου, όσος είναι και ο στίβος. Γίνανε και κάποιες κατασκευές εντός του χορταριού στο γήπεδο. Σηκώσαμε έναν ντρόν, βγάλαμε τις φωτογραφίες μας και αμέσως μετά τα απομακρύναμε, γιατί αυτός ο στολισμός πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε άλλα σημεία του Δήμου και για την ασφάλεια των αθλουμένων. Δεν θα μπορούσαν οι αθλητές να τρέχουν και να πατάνε πάνω σε λαμπάκια. Απλώς ήταν κάτι στιγμιαίο με το μεράκι των εργαζομένων στο Δημοτικό Στάδιο και του ηλεκτρολόγου του Δήμου μας, του κ. Καραγιανόπουλου. Αλλά όλο αυτό ήταν ακριβώς για να πούμε και εμείς τα αθλητικά χρόνια πολλά στο Δήμο Παγκαίου.